προφανώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή επιπόδος. Μιλάτε με κόσμο, περιοδεύετε. Τι ακούτε από τον κόσμο? Κοιτάξτε, τα μηνύματα που έρχονται από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα εδώ της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας είναι πολύ θετικά. Άλλωστε, βασίζονται και στην δικαιολογημένη μεγάλη, θα λέγαμε εμείς, αγανάκτηση που υπάρχει και προϋπάρχει από το προηγούμενο διάστημα και από τις επιλογές της κυβέρνησης και από τις επιλογές των ίδιες Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν αντανάκλαση στις ροές της πληθυντικής πλειοψηφίας του λαού μας, και δεν εννοούμε άλλοι από τις επιλογές που έχουν κάνει και μας έχουν φέρει σε αυτό το επίπεδο, για την ακρίβεια, τους δύο μεγάλους πολέμους που συντελούνται στη γειτονιά μας και την αβεβαιότητα που κρύβουν αυτοί, και συνολικότερα θεωρούμε ότι και με την πείρα που έρχεται από το προηγούμενο διάστημα και τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις που υπήρξαν και στη χώρα μας αλλά και σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να αποτυπωθεί και αυτή η λαϊκή αγανάκτηση στις 9 του μηνός, να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το Κομμουνιστικό Κόμμα και μέσα από τις ευρωεκλογές, ώστε και για να πιάσει τόπο αυτή η λαϊκή αγανάκτηση, αλλά και για να είμαστε ακόμα πιο δυνατοί και εμείς, αλλά κυρίως η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα, την επόμενη μέρα των εκλογών, ώστε και να μπορέσουμε να αντισταθούμε και να μπορέσουμε να αντιπιτευθούμε σε αυτές τις επιλογές και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της κυβέρνησης και των υπόλοιπων κομμάτων που πίνουν νερό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπετε να υπάρχει αυτή η κινητοποίηση, δηλαδή βλέπετε να υπάρχει έστω και ένας μερικός ή ένας σημαντικός, γιατί όλα αυτά είναι βήμα στο βήμα, κύριε Ιτζε. Αλλαγή, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλαγή στον συσχετισμό των δυνάμεων. Κοιτάξτε, το έτσι ώστε να πούμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακόμα πιο δυναμική, ακόμα πιο παραγωγική, ακόμα πιο αγωνιστική. Κοιτάξτε, το γεγονός για παράδειγμα ότι ο ένας περίπου στους δύο Έλληνες είναι δυσαρεστημένος και θέλει να αποδοκιμάσει τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα θετικό βήμα. Ή για παράδειγμα το γεγονός ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα πανεπιστήμια της χώρας, στη νεολαία μας, η πασχολαστική κίνηση συνεργασίας που στηρίζουν οι δυνάμεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ βγαίνει η πρώτη δύναμη, είναι ένα πολύ θετικό δείγμα, το οποίο κατά τη γνώμη μας, μαζί και με την αύξηση των αγωνιστικών διαδικασιών το επόμενο διάστημα για καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, για να αποτρέψουν αυτή την επίθεση και μέσα από την ακρίβεια ενάντια στον υπεραλληστικό πόλεμο που μένεται στη γειτονιά μας και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, νομίζουμε ότι δυναμώνοντας αυτοί οι αγώνες, ταυτόχρονα με το δυνάμωμα του ΚΚΕ μέσα από την Ευρωβουλή, ότι θα έχουμε πολύ θετικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα. Αρκεί ο λαός μας, οι εργάτες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι αγρότες κτλ., οι νεολαίοι, να συστρατευτούν, να συμπορεθούν με το ΚΚΕ που έχει αυτή τη στρατηγική, που έχει αυτή την πλεύση, για να μπορέσουμε από αύριο να μετράμε περισσότερα και θετικότερα βήματα. Φοβόσαστε στην μεγάλη εποχή? Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει ο λαός μας και πρέπει να πάει να ψηφίσει. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Συνειδητά, και πρέπει να πάει να ψηφίσει και να τιμωρήσει από τη μια πλευρά τις πολιτικές επιλογές που μας έφτασαν έως εδώ. Καταρχήν, για παράδειγμα, θα πρέπει να αποδοκιμάσει με τον Α ή τον Β τρόπο τις στρατηγικές επιλογές όλων των κομμάτων που πίνουν νερό στο άρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί σε αυτή τη φάση, ναι, μπορεί το 41% της Νέας Δημοκρατίας να έχει τίποτα καθεδρία και να είναι συνεοφόρος αυτής της πολιτικής. Όμως η στρατηγική του σύμπλευση και των υπολείπων δεν κρύβεται. Για παράδειγμα, το 75% των ψηφοφοριών μέσα στην Ευρωβουλή ήταν από κοινού με τη Νέα Δημοκρατία. Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ή για παράδειγμα το 54% ήταν από ίδιας ψήφου με τη Νέα Δημοκρατία η ψήφη που έριξε ο Βελόπουλος μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με συγχωρείτε. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα μαύρο μπλοκ δυνάμεων ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα, τα οποία και πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να αυξηθεί, να ορθωθεί ένα μεγάλο λαϊκό ανάστημα απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, που μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τη συμβολή και το μεγαλύτερο δυνάμωμα του ΚΚΕ μέσα και από τις ευρωεκλογές. Γιατί το λέμε εμείς αυτό? Γιατί μπορούμε να στείλουμε πολύ περισσότερους αντιπροσώπους, να το πούμε έτσι, λαϊκούς ανθρώπους μέσα στην Ευρωβουλή, όπως είναι μόνο οι άνθρωποι που είναι στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ,
για να μπορέσει να αναδείξει αυτήν όλη την αντιλαϊκή επίθεση που έχουν εξαφωνήσει όλοι τους και ταυτόχρονα να δυναμώσουμε πολύ περισσότερο εκεί πέρα που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις, κύριε Λεάνη. Και αυτές οι αποφάσεις, κύριε Λεάνη, ανατρέπονται μονάχα στους δρόμους του αγώνα, στη διεκδίκηση, στα εργοστάσια, στα χωράφια, στα πανεπιστήμια, εκεί που ζει και εργάζεται η νεολαία και ο λαός μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας, κύριε Τζέ. Πάρα πολύ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία.